Φίλες και φίλοι, στη σημερινή εκπομπή, αν μπορώ να το πω έτσι, στη σημερινή κουβέντα, εν πάση περιπτώσει, έχω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις, δεν χρειάζεται να πω πολλά, φτάνει να πω μόνο το όνομά του. Είναι ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη για την παρουσίαση του καινούριου του βιβλίου με τον τίτλο «Ταξίδι Μέλιτος». Και αυτό θα αποτελέσει το βασικό πυρήνα της σημερινής μας κουβέντας, όμως δεν θα περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Κύριε Ανδρουλάκη, καταρχήν ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Και θέλω καταρχήν να ρωτήσω για ποιανού το μήνα το ταξίδι του Μέλιτος μιλάμε. Είναι το Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι ένα παντελώς άγνωστο ταξίδι Μέλιτος του Βενιζέλου εν μέσω μικρασιατικής εκστρατείας. Φαίνεται λίγο ενιγματικό, παράλογο πώς ένας ηγέτης που χάνει τις εκλογές με κομμένα τα φτερά ταξιδεύει. Ας πούμε παίρνει το υπεροκειάνιο Ακουιτάνια από το Σαουθάμπτον της Βρετανίας, πάει στη Νέα Υόρκη που γίνονται φοβερά πράγματα. Ουάσιγκτον, Σικάγο, συγκλονιστικές υποδοχές, βλέπει καινούργια πρόσωπα που μας φέρνουν στην επιφάνεια άλλα μεγάλα μυστικά του Βενιζέλου και της Ελλάδας. Μετά όλοι το Χόλιγουντ, φαντάσου, ο Βενιζέλος με τον Τσάρλι Τσάπλιν, ας πούμε, πάει στο γύρισμα του Κιντ, το χαμίνι που λέμε. Γυρίζει όλη την Καλιφόρνια, επιστρέφει, πάει η Φλόριδα, από εκεί Αβάνα, δηλαδή Κούβα, περνάει τη διόρυγα του Σουέζ, του Παναμά και από τις αχτές του Εκουάντορ, κόβει κάτω, βγαίνει στη Λίμα του Περού, παίρνει το σιδηρόδρομο των Ίνκας και ανεβαίνει προς το Μάτσου Πίτσου στην κορυφή των Άνδεων. Είναι ένα άγνωστο ταξίδι, έτσι, που μέχρι σήμερα κρατήθηκε στη σκιά. Το οποίο με βοήθησε όμως εμένα να φέρω καινούρια πράγματα στην επιφάνεια. Μεγάλα μυστικά της προσωπικής ζωής του Βενιζέλου και της πολιτικής. Δηλαδή τα μικρά, όπως ξέρεις στους μεγάλους ηγέτες, τα μικρά ζητήματα γίνονται μεγάλα, ή τα μεγάλα γίνονται μικρά πολλές φορές. Τι προέκυψε λοιπόν από αυτό το ταξίδι του Ελευθέριου Βενιζέλου, το οποίο είναι άξιο αναφοράς ώστε να αποτελέσει αντικείμενο για ένα ολόκληρο βιβλίο? Εγώ δουλεύω σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια σε άπειρες παραλλαγές στο θέμα ηγεσία εν μέσω μεγάλης αβεβαιότητας και κρίσης. Ζωντανεύω λοιπόν μια ηγεσία, έτσι, εν δράση πρώτης αβύσου. Καταλαβαίνεις τη μεταφορά με αυτά που ζούμε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και τι πετυχαίνω με αυτό το άγνωστο ταξίδι? Φέρνω σε αντίστοιξη την ομορφιά του εξωτικού ταξιδιού ενός ηγέτη που ήταν άφρακος και ξαφνικά έγινε πλούσιος λόγω του γάμου του, παντρεύει την Έλενα Σκυλίτση. Φέρνω σε αντίστοιξη την ομορφιά αυτή με τον προσωπικό και πολιτικό εφιάλτη που ζει με την Ελλάδα πρώτη Αβύσου εν μέσω μικρασιατικής εκστρατείας. Αυτό μου δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να ζωντανέψω μια οριακή στιγμή ενός μεγάλου ηγέτη στην πιο μεγάλη στιγμή της Ελλάδας και να βάλω το σημερινό Έλληνα να ξαναδιαβάσει, το δράμα που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας τα τελευταία 6 χρόνια με τον τρόπο που ο Βενιζέλος διάβασε και μετέφρασε το Θουκυδίδη, διότι μεταφράζει ταυτόχρονα το Θουκυδίδη εκείνη την περίοδο, με τον τρόπο που μοιράστηκε την τραγική αίσθηση και γνώση με τον αρχαίο ιστορικό, ο πρώτος εν μέσω μικρασιατικής εκστρατείας, ο δεύτερος εν μέσω σικελικής εκστρατείας, η οποία οδήγησε στον όλεθρο των Αθηναίων, όταν τότε, όπως και σήμερα μπορούμε να πούμε, μια βαριά σκιά πέφτει πάνω στα συμβάντα και προετοιμάζει, τους ετοίμαζε για την ενδεχόμενη ή επικείμενη συμφορά, δηλαδή πρώτης μικρασιατικής καταστροφής. Μη έχοντας διαβάσει κάποιος το βιβλίο, ακούει ότι ο Μίμης Ανδρουλάκης γράφει για το ταξίδι του Μέλιτος του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο συνέβη περίπου στο 1920. Φεύγει Οκτώβριο του 1921 και επιστρέφει στην Αγγλία, Γαλλία, Μάιο του 1922, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσουν τα δραματικά γεγονότα του καλοκαιριού του 1922. Εν μέσω μιας πολιτικής κατάστασης, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, μια εκτρατεία. Όπου ταυτόχρονα αλληλογραφεί, βλέπεις πώς διαμορφώνεται η σκέψη του ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή είναι, ας πούμε, στη Λίμα του Περού και έρχεται αλληλογραφία ετεροχρονισμένη πάντα 20, 25, 30, 40 μέρες. Οι ιστορικοί δεν ξέρουν. Αγνοούν αυτή την. Ας πούμε, κρίνουν μια επιστολή του Βενιζέλου, δεν ξέρουν που γράφτηκε. Δεν ξέρουν ότι είναι στη Λίμα του Περού, ότι έχει χάσει ενημέρωση 30 μέρες και φαίνεται να λέει, ξέρω εγώ, μια πρόταση. Ο παππούλας, ξέρω εγώ, ο αρχιστράτηγος, να αυτονομήσει την Ιωνία. Αλλά αυτό δεν πατάει πια πουθενά, διότι έχουν εξελιχθεί τα γεγονότα μέχρι τότε. Είναι, δηλαδή, έχει ένα δραματικό χαρακτήρα αυτό το βιβλίο, παρότι είναι απολαυστικό. Φέρνει στην επιφάνεια όλη την προσωπική του ζωή, τις γυναίκες του Βενιζέλου, την ερωτική του ζωή, την προσωπική του ζωή, όλα αυτά, ας πούμε. Τη διαπλοκή της εποχής. Τα στοιχεία όμως πώς τα βρίσκει κανείς για να γράψει επί του συγκεκριμένου θέματος? Γιατί για τον Ελευθέριο Βενιζέλου οι πηγές φαντάζομαι είναι πολλές. Αλλά εγώ δεν χρησιμοποίησα γνώστες. Στιγμή... Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Θα δείτε πράγματα που παρότι έχουν γραφτεί εκατοντάδες βιβλία διδακτορικά,
διαλέξεις, ξένα πανεπιστήμια, έδρες κλπ. Δεν σκέφτηκαν να βρουν άλλες πηγές. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο Βενιζέλος πάει στο Παρίσι για τη διάσκεψη του Παρισιού, διάσκεψη των Βερσαλιών, συνθήκη των Βερσαλιών κλπ. Η Ελλάδα των δύο υπήρων, των πέντε θαλασσών, τα ξέρετε αυτά κλπ. Συχνάζει στο σαλόνι της Άννας Ντενουάιγ, η οποία τον ερωτεύεται, είναι η μεγαλύτερη ποιήτρια της Γαλλίας, ελληνικής καταγωγής, κριτικής από τη μάνα της, η πιο πλούσια Γαλλίδα της εποχής. Το σαλόνι είναι το κέντρο της καλλιτεχνικής, πολιτιστικής, πολιτικής, επιχειρηματικής ζωής της Γαλλίας. Εκεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος με την ερωτευμένη μαζί του Άννα Ντενουάιγ γνωρίζει τον Μαρσέλ Προύστ, το μεγαλύτερο συγγραφέα όλων των εποχών, ας πούμε, τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον Κλεμανσό πιο στενά, τον Μπουανκαρέ, τον πρόεδρο της Γαλλίας. Κυρίως αυτό που θα σου πω τώρα, το όνομα που ουδέποτε η βενιζελική ιστοριογραφία αναζήτησε, τον Παντερεύσκι, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ποιητής, ο μεγαλύτερος πιανίστας όλων των εποχών, ο νέος Σοπέν, όπως λέγανε, ο Έλβις Πρίσλεϊ της εποχής, ο οποίος όμως επηρεάζει καταλυτικά το Λευκό Οίκο. Ας πούμε, οι Αμερικάνοι, ο πρόεδρος Γουίλσον, ήταν εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου, εναντίον της Ελλάδος. Δηλαδή του έλεγε, για παράδειγμα, μα είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να ανεχθούμε η Βουλγαρία να μην έχει έξοδο στο Αιγαίο? Έπρεπε να δοθεί η Αλεξανδρούπολη ή η Καβάλα, τέλος πάντων κλπ. Για να τον μεταστρέψει ο Βενιζέλος, έβαλε διαμεσολαβητή τον Παντερεύχη. Άλλωστε στο σπίτι του, στο Πάσο Ρόμπλες, στην Καλιφόρνια πάει. Δηλαδή θα δείτε ότι, ας πούμε, τα ερωτικά εδώ παίζουν ένα καταλυτικό ρόλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποκτά σχέση με την Ιρέν Νόελ Μπέκερ. Είναι μια δισέγγονη του Μπάιρον που η οικογένειά της έζησε στην Εύβοια, έκανε το μεγάλο χτύμα του Αχμέταγα. Σε νέος πολύ δεν πρόλαβες που κάναμε διαδηλώσεις παλιά να φύγει το χτύμα Μπέκερ, ξέρω, Τσιφλικάς, βλακίες. Ήταν βλακίες αυτά που κάναμε. Είναι μια από τις πιο μεγαλύτερες φιλέλληνες, ο Φίλιπ Μπέκερ κλπ. Μέσω αυτού ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μέσω της Ιρέν Νόελ Μπέκερ, συνδέεται, την οποία ήθελε να την παντρευτεί ο Τσόρτσιλ, συνδέεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τη Βιρτζίνια Γουλφ και το σύζυγό της Λέναρντ Γουλφ, ο οποίος είναι στην κοινωνία των εθνών μαζί με τον Φίλιπ Μπέκερ, αποκτά δεσμούς. Μπαίνει στο σκληρό πυρήνα αυτό που θα λέγαμε Λέσχη Μπλουσμπερί, που είναι μεγάλη λογοτέχνη της εποχής, ας πούμε, η ανορθόδοξη, η ανυπάκουη, Βιρτζίνια Γουλφ, Κέινς με το μεγάλο. Θα δεις, ας πούμε, τι μπορεί να μας δώσει για τη βιογραφία του Βενιζέλου, την ιστοριογραφία και για το ελληνικό ζήτημα η περίπτωση του Κέινς. Κανείς ιστορικός δεν ενδιαφέρθηκε να δει γιατί υπήρχε αυτή η αντιπάθεια Ελευθερίου Βενιζέλου με τον Κέινς, τον μεγάλο οικονομολόγο. Βλέπουμε λοιπόν, βρίσκω καινούργιες πηγές, άγνωστες μέχρι σήμερα. Γιατί με βοηθάει τα μαθηματικά που είμαι, ας πούμε, να μπορώ να κάνω πολλαπλές συνδέσεις σε ένα θέμα, αλλά προπαντός η πολιτική εμπειρία. Δηλαδή, ο ιστορικός τι κάνει? Ο ιστορικός, ας πούμε, μαζεύει συνήθως, είναι λογικό αυτό και ανθρώπινο. Ξέρω τι έγινε το 15, ξέρω, τα βάζει όλα, τα πατικώνει όλα μαζί. Αλλά αυτά που ξέρει ο ιστορικός σήμερα δεν τα ήξεραν οι δρόντες πρωταγωνιστές το 15, ε? Δηλαδή, ο Βενιζέλος δεν ήξερε ότι είχε αποφασίσει ο Κωνσταντίνος εκ των προτέρων να τον φάει, το είχε υποσχεθεί στον Κάιζερ. Ο Βενιζέλος γίνει στιγμή που δρά. Δηλαδή, ο ιστορικός ξεχνά ότι σε κάθε στιγμή ο πολιτικός έχει μπροστά του ένα φάσμα δυνατοτήτων. Ένα φάσμα πιθανών σενάριων. Αυτός εκ των υστέρων βλέπει, κρίνει εκ των υστέρων, τα βάζει όλα μαζί εκεί και λέει: άρα αυτό λάθος, το άλλο δεν ήταν. Μα δεν θα κρίνεται έτσι η ιστορία. Ήθελα λοιπόν να ζωντανέψω την ιστορία, να τη βάλω την ιστορία από τα γκρίζα γυαλιά, να τη βάλω χρωματιστά γυαλιά. Να δει τη στιγμή, να δει πώς ζουν οι άνθρωποι, τις συγκρούσεις εσωτερικές, το χαρακτήρα, την πλοκή. Και τελικά πού συντελούν όλα αυτά προφανώς? Ναι, ναι, πού οδηγούν, γιατί εδώ οδηγούν σε μια τραγωδία, ας πούμε, θα το δείτε στο βιβλίο. Και στο τέλος βέβαια έχω και μία ημέρα, είναι 7 μήνες στο Γαμήλιο ταξίδι και μία ημέρα. Είναι η τελευταία μέρα της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι, όπου τσακώνεται με τη γυναίκα του, την Έλενα. Πώς αυτός μπορεί ο καυγάς υπήρξε μοιραίος. Πώς μπορεί ο Μίμης Ανδρουλάκης να ξέρει για τον τσακωμό του Ελευθερίου Βενιζέλου? Ναι, ήμουν στο διπλό δωμάτιο. Θα σας πω πώς. Εδώ ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε δίπλα του ένα, δύο, τρεις ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ πιστοί. Ένα Ανδρέα Γύπαρη, ανιψιό του Παύλου Γύπαρη, που κατηγορείται για το φόνο του Ιώνος Δραγούμη κλπ. Λάθος τελείως κλπ. Αλλά τέλος πάντων είχε τον Ανδρέα τον Γύπαρη από την ασίγωνιά των λευκών ωραίων της Κρήτης, θυμίσου του Μίκη το έργο, το συμφωνικό πανηγύρι της ασίγωνιάς. Είχε ένα τρουλινό, ο οποίος ήταν μέτρα το βράδυ που άκουσα από τη διπλανή πόρτα. Έτσι συνέλεξα τις πληροφορίες. Είναι γνωστός ο καυγάς αυτός. Ότι γενικά κάτι έγινε και που έπαθε τον εγκεφαλικό ο Βενιζέλος. Αλλά τι περιέλαμβανε ο καυγάς? Τι έγραψε την τελευταία? Γιατί τσακώνεται για μια επιστολή ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τη γυναίκα του? Μην τη στείλεις, του λέει.
Και τη στέλνει, προλαβαίνει. Δεν, τη στέλνει, δεν ξέρει ο άλλος τι πάθει εγκεφαλικό, τη στέλνει την επιστολή. Πού την έστειλε? Στο γαμπρό της Πινελόπης Δέλτα. Να, άλλη μια γυναίκα στο αστερισμό του Βενιζέλου, που είναι μοιραία στο να πεθάνει ο Βενιζέλος. Γιατί η Έλενα του κάνει μια σκηνή ζηλοτυπία για την Πινελόπη Δέλτα, η οποία σκηνοθετούσε τα πράγματα. Είναι μια γυναίκα, χαρισματική βέβαια, αλλά της άρεσε να πολύ ανακατεύεται με τα πολιτικά, δηλαδή να σκηνοθετεί κρίσεις, να χειραγωγεί μεγάλους άνδρες, ας το πω έτσι. Ο Βενιζέλος όλες αυτές τις σχέσεις τις έκανε βάσει σχεδίου ή ήταν συγκυρίες στη ζωή? Ναι, πάντα ο Βενιζέλος λέει, κοιτάξτε, αυτά ανακατεμένα πάνε, έτσι, δεν είναι στη ζωή. Δεν είναι ο μεγάλος ηγέτης που κάνει όλους τους σχεδιασμούς κλπ. Έλεγε. Επαναλάβανε τη φράση του Θουκυδίδη ανάμεσα στον Νικία, τον Αθηναίων, τον Αρχιστράτηγο και τον Γύλιπα των Λακεδαιμονίων, που ήταν η μεγάλη αντίπαλη. Μεσολαβεί πάντα ένα τρίτο πρόσωπο που λέγεται τύχη. Και η τύχη στον Βενιζέλο, όπως και στον Θουκυδίδη, δεν είναι η μαρμένη, η μεταφυσική έννοια της μοίρας των Ελλήνων κλπ. Αυτοί δεν έχουν καμιά μεταφυσική ευαισθησία. Ούτε ο Θουκυδίδης ούτε ο Βενιζέλος. Είναι αγνωστικιστές, ας το πούμε έτσι, έτσι δεν είναι? Τι εννοεί με αυτό? Τα μη προβλέψιμα συμβάντα. Δηλαδή μικρή πιθανότητα, αλλά με δυσανάλογα μεγάλα αποτελέσματα, αυτά που λέτε τώρα στις σύγχρονοι της πεταλούδας, αυτό το πράγμα της πεταλούδας κλπ. Ναι, είναι, έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Θα δείτε λοιπόν μεγάλα μυστικά του Βενιζέλου, αλλά της Ελλάδας και της πολιτικής. Δηλαδή θα δείτε ότι αν το διάβαζαν, ας πούμε το ταξίδι μέλητος η πολιτική μας, πιθανόν να διαχειριζόταν πολύ καλύτερα την κρίση. Εγώ όμως πρωτού βγάλω το ταξίδι μέλητος, για να μην το επιβαρύνω με πολύ στρατηγική σκέψη, έβγαλα ένα μικρό βιβλιαράκι, το μαύρο κουτί, αφορισμοί περί ηγεσίας και στρατηγικής, όπου εκεί έχω τη σκέψη του Βενιζέλου για τη διαχείριση κρίσεων, ώστε να μην επιβαρύνω το μυθιστόρημα με περιττή, ας πούμε, με περιττό διδακτισμό. Ο διδακτισμός προκύπτει έμεσα. Στο τέλος, όταν διαβάζεις το βιβλίο, κάνεις καινούριες σκέψεις. Είναι γνωστό ότι συνδέεται τη συγγραφή με την πολιτική ή περνάτε την πολιτική μέσα από τη συγγραφή, ναι, ή και το αντίστροφο. Δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια έγραφα ένα βιβλίο σε 100 παραλλαγές. Είναι ηγεσία στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων. Με πολλές παραλλαγές. Στην αρχή, την πρώτη δεκαετία του 2000, έγραφα γύρω από τα οικονομικά. Δηλαδή ήθελα να εξοικειώσω. Δηλαδή ενώπιον της καταστροφής που έρχεται. Μα πει Ματέο. Αλλά μετά τώρα έστρεψα στην ιστορία. Αφού είδα και από είδα ότι με την οικονομική σκέψη δεν φτάνει κλπ. Δηλαδή αν ο Τσίπρας διάβαζε ιστορία, πιθανόν θα ξέφευγε από τον κίνδυνο του Βαρουφάκη που λέμε τώρα. Ας πούμε, το λέω. Ο Τσίπρας ή ο κάθε Τσίπρας? Ο κάθε Τσίπρας, ναι, εντάξει. Γιατί και ο Ελευθέρης Βενιζέλος δεν σημαίνει ότι αν ζωντάνευε στον Βενιζέλο θα διαχειριζόταν την κρίση του 2009-10 τέλεια, έτσι δεν είναι? Άλλωστε, ο ίδιος στη δεύτερη φάση του, στο comeback του, ας πούμε, παρότι είχε ένα πολύ προθυμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και εξυγχρονισμού της χώρας το 28-32, δηλαδή όταν πια επανήλθε μετά από την ήττα αυτή που λέμε, δηλαδή το αδράματα μικρασιατική καταστροφή, σκόνταψε στο μεγάλο κράχ, βούλιαξε το σκάφος του. Δηλαδή εξαντλήθηκε η δυναμική του, ας πούμε, γιατί ο Βενιζέλος μιλάμε για ένα επαναστάτη, ένα άνθρωπο που κάλεσε το λαό στα όπλα 6 φορές, την έκτη μόνο την πάτησε. Σ' άλλες 5 ήταν. Τα πήγε καλά, ας πούμε. Στην έκτα είναι μοιραία, ας πούμε. Ναι. Η κρίση αυτή στην οποία αναφερθήκατε πριν, σε ποια φάση της θεωρείτε ότι βρίσκεται σήμερα? Στο 2016 πια. Θα έπρεπε να είχαμε προσεγγίσει τον πάτο, ας πούμε. Να λέγαμε, επιτέλους χτυπήσαμε πάτο, ξέρω εγώ. Αλλά αποδεικνύεται ότι είναι τόσο μεταβαλλόμενο το έδαφος που ο πάτος κατεβαίνει, υπάρχει κι άλλος πάτος. Δηλαδή κάπου πρέπει να σταθεροποιηθούμε τώρα. Δεν είμαστε πάντως, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πιάσαμε τον πάτο, ας πούμε. Τι είναι αυτός ο πάτος, δηλαδή. Αυτό είναι καλό ή κακό? Κακό. Δηλαδή γλιστράμε, ας πούμε. Δεν πάμε πιο κάτω. Δεν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε κάπου για να πούμε χτυπάμε πάτο και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε. Εδώ εμφανίζονται τα βαθύτερα προβλήματα της δομής της χώρας οικονομικής κλπ. Δεν αντιδρά δηλαδή ο ασθενής στη θεραπεία. Ακόμα και σε μια προβληματική θεραπεία μπορεί να αντιδράσει με λάθος θεραπεία να σωθεί ο ασθενής. Ο ασθενής έχει δυσκολία, ας πούμε. Δεν αντιδρά γιατί έχει αναισθητοποιηθεί πλήρως, λέτε? Ναι, έχει ένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ότι κάναμε εσωτερική υποτίμηση, πέσανε τα μεροκάματα, άλλοτε αυξάνονται οι φόροι και αυτό αντισταθμίζει, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι θα εξάγουμε ή θα πουλήσουμε φτηνότερα κλπ. Ή δεν έχουμε τι να πουλήσουμε. Δηλαδή, η παραγωγική δομή είναι το βαθύτερο πρόβλημα της Ελλάδας. Αυτό που μας οδήγησε στην καταστροφή και γι' αυτό ζήσαμε τόσο έντονα την κρίση στην Ελλάδα. Εγώ το είχα αναλύσει πολύ μεθοδικά στις αρχές του 2000.
Ήτανε βέβαιο ότι θα ερχόταν ένας μεγάλος σεισμός. Γιατί το βλέπατε όλη τη φούσκα, λέμε, πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά, ρε γαμπτά. Τόσα λεφτά που παγκοσμίως, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όχι μόνο εδώ, παντού ήταν αυτή η μεγάλη φούσκα. Θάσκαγε κάπου. Ήταν μοιραίο για χώρες όπως η Ελλάδα που έχουν στενή παραγωγική βάση και μεγάλη υπερδομή. Δηλαδή, είναι αυτή η αντεστραμμένη πυραμίδα. Δέστε αυτή την πολύ στενή παραγωγική βάση. Πέφτουνε. Έτσι, τώρα μειώσαμε λίγο την πυραμίδα από πάνω, αλλά έχει μειωθεί και η παραγωγική βάση. Δηλαδή, εδώ είναι η ιστορική αποτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής μεγαλοαστικής τάξης. Να δημιουργήσει μια βιώσιμη παραγωγική βάση σε μια εποχή ανοιχτών συνόρων και ανοιχτού ανταγωνισμού. Μπορούμε να τα λέμε τώρα ανεξαρτήτως το βλέπουμε το πολιτικό σύστημα, διότι είναι από το μετράει η πολιτική κλπ. Αλλά στην ουσία είναι μια ιστορική αποτυχία του ελληνικού καπιταλισμού. Της ελληνικής μεγαλοαστικής τάξης να διευρύνει την παραγωγική βάση της χώρας. Βολεύτηκε σε τομείς περιορισμένου ανταγωνισμού ή τομείς που τρέφονται από το δημόσιο. Αυτή η κατάσταση όμως είναι αναστρέψιμη. Θεωρείτε, ας χρησιμοποιήσω τα λόγια σας, η μεγαλοαστική τάξη δηλαδή έχει περιθώριο επαναπροσδιορισμού. Πρέπει να αναδειχθούν νέες δυνάμεις. Έχει κορεστεί, το βλέπετε, δεν μπορούν να κρατήσουν τα κανάλια τους, ας πούμε. Είναι κρίση βαθιά. Πρέπει να αναδειχθούν νέες επιχειρηματικές δυνάμεις, αυτοδημιούργητες, startups που λέτε, έτσι σε τομείς παραγωγικούς, μικρούς, οτιδήποτε, να αρχίσει μια. Μακάρι να τα καταφέρουν και οι καθιερωμένες επιχειρήσεις. Δηλαδή, ο άλλος έχει δηληστήριο, ο άλλος έχει μια τράπεζα κλπ. Και αν τις κρατήσουν, οι τράπεζες, ας πούμε, θα μείνουν σε ελληνικά χέρια, ας πούμε, θα βοηθήσουν την ανάπτυξη, τι θα κινηθεί το πράγμα. Είναι πολλά ενίγματα, έτσι δεν είναι. Ο καπιταλισμός κάνει κρίση. Λογικά, θεωρητικά, θα πούμε ναι, θα το ξεπεράσουμε, έτσι δεν είναι. Και ο κατακλυσμός, λέμε, κάποτε τα νερά αποτραβήθηκαν. Ναι, αλλά αυτό δεν πάμε έτσι. Ναι. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η πολιτική σήμερα. Μπορεί, ασφαλώς μπορεί η πολιτική να βοηθήσει. Τι είναι τρόπο, είναι προσδιορισμένη κάπου. Βλέπετε εσείς να ακολουθεί μια κατεύθυνση, είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κεντρώα. Γιατί πολλοί μιλούν πια ότι δεν υπάρχουν πτέρυγες. Είναι όλα ίδια. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Όλα ίδια δεν είναι. Γιατί υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Άλλο ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση μεγάλη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ο εργαζόμενος, ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα, που πνίγεται το μαγαζί του, του αφεντικού του, ξέρω εγώ, από τους φόρους, τα βάζει με το δημόσιο υπάλληλο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή μεταφέρονται αντιθέσεις και μέσα στον χώρο της εργασίας, ας πούμε. Ή καθιερωμένες επιχειρήσεις με τις μικρές, να τις φάνε, να τις απορροφήσουν, ο άλλος λέει τι θέλει αυτό το βιβλιοπωλείο, δεν κάνουμε ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, γιατί να επιζήσουν αυτά τα βιβλιοπωλεία και ένα σούπερ μάρκετ, λάθος, μεγάλο. Έτσι δεν είναι, γιατί δεν ξέρω τι κάνει αυτό το βιβλιοπωλείο όμως, έτσι είναι. Μια προσωπική επαφή για την κουλτούρα, για τη διάνοια. Μπαίνεις μέσα σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα, δεν ξέρεις ούτε ποιον να ρωτήσεις, τι να πεις κλπ. Λοιπόν, η πολιτική στην Ελλάδα έπεσε έξω τελείως. Στην αρχή μέθησε με τη φούσκα, πίστευε, ας πούμε, ότι. Και τώρα αυτοί ήδη δείχνουν ψώνουν το δάχτυλο και κάνουν τους δασκάλους ότι είναι, ξέρουν, ας πούμε, κλπ. Έβλεπε τη φούσκα και έλεγε ότι συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Είναι μια ιστορική αποτυχία και της πολιτικής. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα πολύ χαμηλότερο σημείο, να δημιουργήσουμε μια παραγωγική βάση, ανταγωνιστές επιχειρήσεις. Δύσκολο πολύ. Η αριστερά σήμερα στην Ελλάδα ζει. Ζει. Πού? Είναι κυβέρνηση καθ' είναι κυβέρνηση. Έτσι, μην μυθοποιείς η αριστερά. Έτσι, έχει μια μεταφυσική και η αριστερά είναι μέσα στην κοινωνία, καταλαβαίνεις. Αριστερές. Υπάρχαν πάντα πολλές αριστερές. Ναι. Εδώ, ας πούμε, ο Τσίπρας, ξέρω, δεν θα γινόταν ποτέ πρωθυπουργός στην άνοδο, έτσι δεν είναι, στη φούσκα ή στην καλή εποχή του έγινε το κοινωνικό κράτος που ήταν ο ανερχόμενος καπιταλισμός. Έγινε τώρα, μέσα στο κράχ. Είναι ένα δημιούργημα του κράχ, έτσι δεν είναι. Παρ' όλα αυτά μπορεί να, παρά τις αποτυχίες, παρά τα δράματα, μπορεί να σταθεροποιηθεί κάπου. Ας ελπίσουμε. Άρα, εγώ λέω τώρα μπορώ να βγάλω το συμπέρασμα ότι η πτώση ή η κρίση του καπιταλισμού δίνει ευκαιρία στην αριστερά να αναδειχθεί. Εδώ ναι, η κρίση. Η αριστερά, ας πούμε, αυτή του Τσίπρα τέλος πάντων. Ενώ το Πασόκ ήταν η αριστερά της φούσκας, ξέρω εγώ. Δηλαδή την εποχή που είχαν πολλά χρήματα με τον Ανδρέα, τα προγράμματα, έτσι άνοιξε η Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, έγινε μια δημοκρατική χώρα. Υπήρχε ένα πανηγύρι, ας πούμε. Έτσι. Η αριστερά τώρα κληρονόμησε το σκάσιμο της φούσκας, ας πούμε. Και η ίδια δεν σημαίνει ότι είναι αμέτωχη. Είχε αυταπάτες, δεν είπε ο Τσίπρας είχε αυταπάτες. Ψευδεστήσεις, ας πούμε, βαθύτερες. Πολλοί όμως αριστεροί κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι ναι. Χρησιμοποιεί ψευδεπίγραφα τον τίτλο της αριστεράς. Όχι, δεν είναι ψευδεπίγραφα, αλλά είναι ένα δράμα. Δηλαδή,
του έδωσε η κρίση, τον, αυτός ήθελε, η κρίση τον έβαλε να καβαλήσει ένα κύμα. Το καβάλισε το κύμα, με επιτυχία, έτσι. Αλλά τώρα πρέπει να κάνει σέρφινγκ πάνω στο κύμα, είναι δύσκολο. Να μην τον πετάξει στα βράχια. Δεν μπορεί να το συμβουλέψει τον Τζίπρα να αυτοκτονήσει, να του πει γιατί την πήρες, που λέει ο φίλος μου ο Μίκης. Του λέει όχι, δεν έπρεπε να την πάρεις. Δεν έπρεπε να την πάρεις. Ναι, αλλά ο λαός σε λέει, σου λέει πάρτι. Σου να δούμε τι θα την κάνεις τώρα, ε. Δεν θα ήθελα να κάνουμε σήμερα πολιτικολογία, γιατί θα ήταν μια εκμετάλλευση του Βενιζέλου. Άλλη φορά, όταν θα γράψω πολιτικό βιβλίο, θα μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτά. Πολύ, με ένα ευχάριστο σχόλιο θέλω να κλείσουμε και να ρωτήσω τι, περιμένει, τι ακολουθεί μετά το ταξίδι του Μέλιτος, τι ετοιμάζει ο Μίμης Αδουλάκης. Πάντα στο μυαλό μου υπάρχουν διάφορα. Είναι μια ιστορία που θα γράψω του χρόνου. Θέλω να πω ότι το ταξίδι Μέλιτος έχει σχέση με τη Θράκη. Έτσι. Το θέμα της Θράκης είναι κεντρικό, το ταξίδι Μέλιτος. Και με τα προσωπικά του Βενιζέλου. Έλεγα πριν σε ένα φίλο σου, στα μεταλλεία της Κύρκης που λέμε, αυτή είναι μια επένδυση βενιζελική. Δηλαδή τη γυναίκα του Βενιζέλου, να λέμε την αλήθεια. Διότι αποκαλύπτω ότι ο Κρόσφιλντ, ο Λόρδος Κρόσφιλντ είχε πάρει τα μεταλλεία. Παντρεύτηκε την Ντόμινι Μαρίκα, την κόρη της Μαρίκα Σιλιάδη. Ε? Που αυτή αποδεικνύει εγώ ότι είναι κόρη της Έλενας Κιλίτς. Ένα αφηβικό ατύχημα της Έλενας. Και ουσιαστικά τα λεφτά του μεταλλίου Κέρκης που τα χάσανε δεν ήταν της Έλενας λεφτά, να λέμε, δεν ήταν του Κρόσφιλντ. Σιγά που θα βάζει ο Κρόσφιλντ λεφτά στα μεταλλεία της Κύρκης. Που έχασε τη μισή του περιουσία εκεί, ας πούμε. Ο Κρόσφιλντ, δηλαδή η Ντόμινι Κρόσφιλντ, δηλαδή η Έλενα, η γυναίκα του Βενιζέλου. Πολλά μυστικά του χρόνου, λοιπόν, δεν ξέρω αν. Πολιτικό βιβλίο δεν θέλω τώρα, άμεσα πολιτικό βιβλίο. Θέλω να δώσω το πολιτικό με ένα άλλο τρόπο. Και θα το δώσω με ένα άλλο τρόπο. Το δράμα που ζούμε με ένα άλλο τρόπο. Πάλι με ένα μυθιστόρημα κατά πάσα πιθανότητα. Καλό ταξίδι λοιπόν. Ευχαριστώ. Στο ταξίδι το βράδυ λοιπόν σας περιμένω όλους. 8 η ώρα. Πώς θα λέμε το κέντρο ιστορίας. Στο ιστορικό μουσείο. Στο ιστορικό μουσείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.